Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην πιο μοντάτη εκπομπή του MAD TV. Είμαι η Σέμπλε, Μπαγιουμπουα, και εδώ στο MAD for Fashion by Vivid. Και για την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για hot fashion trends, για beauty tips, θα σχολιάσουμε outfit αγαπημένων μας celebrities και στο τέλος θα έχουμε έτσι μία καλεσμένη έκπληξη. Θα ξεκινήσουμε με τα hot fashion trends. Σε αυτή την ενότητα σχολιάζουμε παρέα τις πιο καυτές τάσεις της σεζόν. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για flat παπούτσια with a twist. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει πάρα πολύ το ότι είναι ένα trend το οποίο δεν με αφορά καθόλου, καθώς οι φορές που θα με δείτε με flat παπούτσι θα είναι πάρα πολύ σπάνιες, είτε για τρέξιμο, αλλά σίγουρα όχι με μπαλαρίνα. Παρ' όλα αυτά, φέτος επανέρχονται δρυμύτερες, οι μπαλαρίνες, αλλά δεν είναι αυτές οι κλασικές μπαλαρινούλες εντελώς flat. Πάντα υπάρχει, μπορεί να έχουν κάποιο kitten heel, είναι το μικρό απέσιο, όχι. Εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει, αλλά θα το πω απέσιο. Ένα μικρό τακουνάκι. Έχουμε δει σε οίκους Prada, Armani, Tory Burch, έτσι πάρα πολλές βερσιόν πιο updated τις μπαλαρίνες. Μπαλαρίνα δεν έχω, έχω σαντούλα όμως. Ωραία, σήμερα ταιριάζει και απόλυτα με αυτό που φοράω. Δυστυχώς δεν μπορώ να σηκωθώ γιατί μου το έχουν απαγορέψει, γιατί μετά χαλάω τα μικρόφωνα. Αλλά αυτή είναι μια τσάντα από την καινούργια μου κολεξιόν. Προσπαθώ τώρα να φτιάχνω τσαντούλες οι οποίες είναι πιο καθημερινές και άνετες. Μπορείτε να τις βρείτε, μπορεί να ξαναβάλετε το banner παρακαλώ, στο Instagram Bagi Jubois, που θα δείτε τις τσάντες και εκεί υπάρχει και link ασφαλώς για το e-shop. Πριν φύγουμε όμως σε μουσικό break, θέλω να σας πω πως ανακοινώθηκαν επισήμως οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα εμφανιστούν στα catwalk του MAD Walk 2023 by 3Cents, το οποίο θα διαδραματιστεί στη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 ασφαλώς, στο κλειστό γήπεδο Taekwondo. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μερικά ονόματα από NFY, Josephine Kim, Andrew Labros, Lila Marceau, Connie Μεταξά, Ήβη Αδάμου, Δέσποινα Παιδί, Κατερίνα Λιόλιου, Θεοδωρής Μαραντίνης, Κατερίνα Παπουτσάκη, Σάχης Ρουβάς, Τάμπτα και Ελένη Φουρέιρα. Και θα έχουμε και αποκλειστική εμφάνιση του πάρα πολύ καυτού ηθοποιού και τραγουδιστή Ιταλός, και είναι ο Μικέλε Μωρόνε, συγγνώμη. Δεν μπορείς λοιπόν να το χάσεις, οπότε πήγαινε γρήγορα στο madwalk.gr και κλείσε τη θέση σου για να μην χάσεις τίποτα. Πάμε σε μουσικό break και τα λέμε πολύ σύντομα. Είμαι η Σέμπλε λοιπόν και επιστρέψαμε εδώ στο MAD for Fashion by Vivid, και πριν μιλήσουμε για τα hot fashion hair trend, θέλω να σας μιλήσω για την Sky Express. Η Sky Express μεταξύ άλλων είναι και υποστηρικτής του MAD Walk 2023 by 3Cents. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κέντρο, στην κορυφή της Ευρώπης, καθώς έχει κερδίσει όχι ένα, αλλά δύο βραβεία, ευρωπαϊκά βραβεία ΕΡΑ για την καινοτομία και την αριστεία της. Χάρη στους σούπερ κινητήρες της, μας ταξιδεύει λοιπόν σε πάρα πολλούς προορισμούς στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Εγώ που θέλω να πάω, με ρωτάει ο αρχισυντάκτης μου, θέλω να πάω σπίτι μου, όχι, θέλω να πάω αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ πεινάω. Αλλά νομίζω ότι θα ήθελα να πάω κάποιο Λονδίνο. Ωραία. Πάμε λοιπόν, θα ήθελες, μου λένε πάνε μαζί, όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τολμηρό φιλάρισμα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι όντως τολμηρό, γιατί αν δεν πετύχει, μπορεί να είναι καταστροφή. Παρ' όλα αυτά όμως, έτσι ξανάρχεται μια διάθεση δεκαετίας 80 με το μούλετ, το οποίο σημαίνει γέτη.
Μπορείτε να το κάνετε ή σε πιο κοντά μαλλιά, είτε και σε πιο μακριά και συνδυάζεται τέλεια με φράτζα, με αφέλεια, συγγνώμη. Και οι ανισότητες γενικά και στα σκούρα μαλλιά δείχνουν πολύ όμορφα. Το παν είναι να βρείτε έναν πολύ πολύ καλό κομμωτή, γιατί αλλιώς δεν θα έχετε μούλετ. Θα είσαστε περισσότερο σαν κανείς. Πριν πάμε σήμερα έχω όρεξη. Πριν πάμε όμως σε έτσι μουσικό διάλειμμα, όπως ακούσατε και πριν, είπα Mad for Fashion by Vivid ή Vivid. Είναι ένα smart και responsible brand, το οποίο μας δίνει πληθώρα έτσι θήκες, αξεσουάρ, δηλαδή για να προστατεύσουμε τα κινητά ή τα tablet μας, πάρα πολλά χρώματα, πάρα πολλά σχέδια για να μπορείς να το ταιριάξεις τέλεια με το outfit σου. Να πούμε επίσης πως είναι ένα brand με πράσινο κοινωνικό μήνυμα. Eco-friendly, οι συσκευασίες της είναι 100% ανακυκλώσιμες. Να πούμε επίσης ότι συνεργάζεται με την ΜΚΟ We4All, η οποία έχει έτσι έναν οικολογικό σκοπό. Σε συνεργασία λοιπόν με την GlobalSat, το MAD δημιουργεί, κάνει λοιπόν έναν διαγωνισμό, στο οποίο σου επιτρέπει και εσύ να κερδίσεις υπέροχες Vivid θήκες, αλλά και ένα κινητό Samsung A34. Πώς θα μπεις λοιπόν, μπορείς κάτω να δεις, κάτω δεξιά, να δεις τους όρους συμμετοχής και να είσαι κι εσύ ένας από τους τυχερούς. Πάμε λοιπόν σε ένα break και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Mad for Fashion by Vivid. Η Vivid είναι ένα smart και responsible brand, το οποίο φτιάχνει αξεσουάρ τεχνολογίας, έτσι ώστε να κρατάτε προστατευμένο και το κινητό ή το tablet σας. Να πούμε επίσης ότι έχει ένα πράσινο κοινωνικό μήνυμα σαν εταιρεία, καθώς είναι πάρα πολύ eco-friendly και οι συσκευασίες της είναι 100% ανακυκλώσιμες. Μπορείτε λοιπόν μέσα από την πληθώρα έτσι, σχεδίων και χρωμάτων, την οποία θηκών, συγγνώμη, τις οποίες προσφέρει η Vivid, να βρεις και το κατάλληλο για εσένα. Τι διαλέγουμε, ρωτάει ο αρχισυντάκτης. Τι θα διαλέξω σήμερα. Σήμερα, okay, με πιέζει να βάλουμε την κόκκινη. Θα βάλουμε λοιπόν την κόκκινη, η οποία έχει και ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Έτσι, είναι ένας αστροναύτης με μηχανή του γκαζόν. Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε κάποιο zoom. Αλλά έτσι έχουν και πολύ ωραία πρωτότυπα. Μπορούμε να κάνουμε κοντινό, ωραία. Το βλέπετε. Έχουμε έτσι πολύ ωραία σχέδια και πρωτότυπα και ασφαλώς είναι και φιλικά προς το περιβάλλον. Πολύ σημαντικό. Ήρθε λοιπόν η ώρα σήμερα να υποδεχτούμε στην παρέα μας ένα μοντέλο το οποίο το γνωρίσαμε μέσω της συμμετοχής της αλλά και της νίκης της στο GNTM 2. Από τότε η πορεία της είναι ανωδική και τα καταφέρει με μεγάλη επιτυχία, με ό,τι και να καταπιαστεί. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε την Κάτια Ταραμπάνκο. Δεν θα σηκωθώ, γιατί έχω τότε. Γεια σας! Καλώς ήρθες και ευχαριστούμε κιόλας που μας θυμάς με την παρουσία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τέλεια, καλώς ήρθες. Λοιπόν, θες να μου πεις σε τι φάση σε πετυχαίνουμε, πώς είσαι, πώς περνάς. Με πετυχαίνετε σε μια πολύ δημιουργική φάση, να το πω, σε μια δημιουργική κατάσταση. Έχω ξεκινήσει μαθήματα ορθοφωνίας, υποκριτικής, γενικά πηγαίνω προς την υποκριτική, προς την ηθοποιία, κάτι το οποίο το αγαπούσα πάντα ούτως ή άλλως. Τέλεια. Άντε με το καλό. Καλή ευχαριστώ επιτυχία. Πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ναι, λοιπόν, ας το πάρουμε όμως από την αρχή. Ξέρουμε ότι στην ηλικία των 16 ξεκίνησες να κάνεις τις πρώτες φωτογραφίες και να δουλεύεις σαν μοντέλο. Θυμάσαι την πρώτη σου φωτογράφηση. Αχ, τη θυμάμαι και ήταν γύρω στα 15, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν ουσιαστικά με μία ξένη φωτογράφο και με είχε μάθει πώς να χρησιμοποιώ τα χέρια μου. Γιατί ήταν μία φωτογράφηση beauty, ξεκάθαρα beauty, όχι για κάποιο συγκεκριμένο brand, αλλά σαν το photobank που υπάρχει στο εξωτερικό και πάει ο εκάστοτε πελάτης, παίρνει τη φωτογραφία και κολλάει το δικό του brand πάνω. Οπότε ήταν τόσο clean, τόσο κοντινό όλο, έπρεπε να έχει
να κουμπάω απαλά τα χέρια, δηλαδή με έστεινε και μου έλεγε αυτό το δαχτυλάκι λίγο πιο εδώ, να υπάρχει αρμονία. Το θυμάμαι σαν σήμερα, να ξέρεις, μου έχει μείνει στο μυαλό. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι είναι συμβουλές τις οποίες ακόμα χρησιμοποιείς. Ακριβώς, ακριβώς. Αν μη τι άλλο, θυμάμαι και τον σκουλό στο GNTM που πάντα έλεγε τα δαχτυλάκια τα μικρά και θυμάμαι τη Λίφ, τη φωτογράφο που έλεγε τα δαχτυλάκια απαλά. Οπότε ήταν πολύ καλές συμβουλές. Μπράβο. Λοιπόν, εμείς γνωρίσαμε μέσω της συμμετοχής σου στο GNTM. Τι σου μένει από αυτή την εμπειρία? Αχ, από αυτή την εμπειρία μου μένουν σίγουρα τα concepts. Δηλαδή ήταν τόσο ωραίες φωτογραφίσεις, τόσο δημιουργικές, κάτι το οποίο δεν το κάνουμε καθημερινά στις κλασικές μας φωτογραφίσεις, να το πω έτσι, να σε κρεμάνε από ψηλά κτίρια ή να κατεβαίνεις κάθετη πασαρέλα. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ έντονη, δημιουργική και έντονη, ναι, εμπειρία κάτι, δηλαδή σαν σχολείο ένα πράγμα. Ποια ήταν η αγαπημένη σου, το αγαπημένο σου κόνσεπτ? Το αγαπημένο μου κόνσεπτ θα μπορούσα να πω με σιγουριά ότι ήταν στο Μιλάνο με τις μαύρες χείρες, που ήταν το συνέστημα εκεί και έπρεπε να βγάλω την απόγνωση, το συνέστημα της απόγνωσης, κάτι το οποίο ήταν δύσκολο αντικειμενικά, μου δόθηκε σαν disavantage. Και τις κοκκινοσκουφίτσες που πάλι ήταν συνέστημα και έπρεπε να βγάλω το φόβο και τον δρόμο και ήταν η Χριστοπούλου και μου πέταγε πέντες για να τρομάξω. Τέλειο. Αλλά είναι σκύλες τα οποία θα χρησιμοποιήσεις και τώρα, μιας και οδεύεις προς την υποκριτική. Ακριβώς. Οπότε από μικρή γενικά μάθαινα και ό,τι μπορούσα το αντλούσα για να μπορέσω να το δώσω μετά στο σανίδι είτε στην κάμερα ως ηθοποιός. Μπράβο. Θα ξαναέκανες, θα ξαναπήγαινες στο GNTM? Κοίτα, είναι μια ερώτηση που συχνά με ρωτάνε το τελευταίο διάστημα. Κάτι συζητιέται τύπου και καλά για All Star. Αλλά επειδή πια έχω δώσει όλη μου την προσοχή και την στοχοπροσήλωσή μου, την αγάπη μου στην υποκριτική, νομίζω ότι θα με πήγαινε πίσω. Από εκεί και πέρα σε κάτι τέτοιο, επειδή το GNTM το έχω στην καρδιά μου και είναι όντως τα concepts πάρα πολύ ωραία και μοναδικά, δεν μπορεί να τα ξαναζήσεις. Ίσως και να το σκεφτόμουν, αλλά δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Έχεις κάνει δουλειές Ελλάδα, Αίγυπτο, Ινδία και άλλα. Θέλεις λίγο να μας πεις τις διαφορές που μπορεί να έχει σαν χώρες? Στην Ελλάδα, η Ελλάδα ας πούμε με την Ινδία μου ήταν πάρα πολύ οικείο όλο το περιβάλλον, γιατί είναι το ίδιο χαρούμενοι άνθρωποι. Έρχεσαι εκεί πέρα στο όρντινό σου, ξεκινάς τη φωτογράφηση μετά από κάνα δίωρο. Αλλά αυτό που είναι όλοι χαρούμενοι και κάνουν τίκε, οκ. Αλλά η Ινδία πάρα πολλές ώρες φωτογράφησης για πάρα πολύ λίγα ρούχα. Επειδή εκεί πέρα είναι τα σάρι, τα οποία είναι ένα τρίμετρο πανί που στο τυλίγουν γύρω-γύρω και οι πόζες σου είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένες. Μπορούσαμε να φωτογραφήσουμε σε 12 ώρες 10 σάρι max. Οπότε, ναι, καθώς ήταν ένα μισάωρο εκεί, ήταν η στυλίστε γύρω-γύρω να σε τυλίξει εκεί πέρα σαν ντολμαδάκι. Και μετά απλά καθώσουν και χαμόγελαγε σαν παλαιότερα. Αλλά ακόμη. Θυμάσαι ακόμη να τυλίξει το σάρι? Ναι, ήταν εύκολο. Πολλές παραμάνες η αλήθεια είναι. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να το βάλεις, λίγο δύσκολο να το βγάλεις, γιατί τουαλέτα δεν το συζητώ, άστο. Αλλά ήταν εντυπωσιακά. Τέλεια, πολύ ωραίο. Συγγνώμη λίγο, απλά με ενοχλεί λίγο. Ναι. Λοιπόν, είδαμε ότι έχεις το brand σου με cosmetics. Yes. Tarabanco KXD το cosmetics. Exactly. Θες λίγο να μου πεις πώς προέκυψε όλο αυτό? Προέκυψε από μία πρόταση από την Dido Cosmetics που είχα ως ambassador. Και ο μάνατζερ μου, ο Γιώργος Σταμπόλης, ο οποίος τα κάνει όλα περίφημα, κυριολεκτικά, του βγάζω το καπέλο, το γύρισε από εδώ, το γύρισε από εκεί και ξαφνικά προέκυψε το Tarabanco K by Dido Cosmetics, όπου φοράω και το καραγιόν τώρα, η αγαπημένη μου απόχρωση. Βασικά είμαι βαμμένη όλη με Tarabanco K. Και ουσιαστικά όλη η φιλοσοφία των καλλιντικών μου ήταν εύκολα long stay προϊόντα για την γυναίκα που δουλεύει και μπορεί να βάφεται σε 2 λεπτά μέσα στο μπάνιο της, σε 2 λεπτά στο break στο γραφείο της, στο αμάξι πριν ξεκινήσει να οδηγάει. Οπότε κάτι πολύ εύκολο, μικρό που θα είναι πάντα στη τσάντα της και πάντα θα είναι εκεί πέρα να την ανανεώνει. Yeah. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία και γι' αυτό είναι και long stay, δεν βγαίνουν. Σούπερ. Και πού μπορεί κανείς να βρει τα προϊόντα σου? Προφανώς μπορεί να τα βρει στο site tarabanco.gr, στο Instagram όπου έχω τα αντίστοιχα links και από εκεί και πέρα σε πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα όπου έχουμε κάνει τοποθετήσεις. Είναι κάτι ωραίοι πάγκοι έτσι με τα προϊόντα μου και γράφουν Tarabanco και είμαι περήφανη κάθε φορά που τα βλέπω. Είναι περίεργο αυτό το αίσθημα. Δηλαδή, όπως παλαιότερα έμπαινα σε καταστήματα με καλλιντικά και έλεγα «Ουάου, ωραία φωτογράφηση, ωραίο αυτό το προϊόν», ξαφνικά από το πρόσωπό μου και με.
Είναι τρομερό να βλέπει, ξέρει, τελειωμένο το προϊόν. Αυτό το παιδί μου, όπω το λέω. Ακριβώ. Πώ βλέπει την εταιρεία σου σε 5 χρόνια? Αχ, τη βλέπω, η αλήθεια είναι, επειδή έχω καταστρώσει ένα πλάνο και σχέδιο. Θα ήθελα να μπω στο εξωτερικό, θα ήθελα να μπω σε κάποια resorts που υπάρχουν επικοινωνίες, σε καλοκαιρινούς προορισμούς. Κάποια στιγμή αυτή η ιδέα μου ήρθε επειδή ο συνεργάτης μου, ο κύριος Θανάσης από την Dindo Cosmetics, είχε βάλει το σποτάκι μου σε μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία ακτοπλοϊκών με πλοία. Και το είχα δει εκεί να παίζει στο καράβι μέσα και λέω, το έχουν δει τώρα όλοι οι τουρίστες που πηγαίνουν έρχονται στα νησιά. Τέλειο. Wow, ωραία, ας το χτίσουμε αυτό. Δεν μου φτάνει. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει εξαπλωθεί λίγο παραπάνω. Μπράβο. Θα σκεφτώσεις να, πέρα από τα καλλιτικά, να ασχοληθείς και με ρούχα? Με ρούχα υπήρχε αυτή η ιδέα, γιατί είναι και η μητέρα μου πατρονίστα, οπότε είναι έτοιμη να ράψει οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Αλλά δεν το έχω αποκλείσει σαν ενδεχόμενο, απλά υπάρχει τόσος μεγάλος ανταγωνισμός και οι περισσότερες κοπέλες που κάναμε modeling ή κάνουμε modeling έχουν εξελιχθεί σε σχεδιάστριες και πάει λέγοντας, δεν θέλω να χωθώ τόσο πολύ σε αυτόν τον χώρο, μου αρκούν τα καλλιντικά, δηλαδή εγώ ας πιάνω τη βάση, τα άλλα κορίτσια να ντύνουν, κάποιες να κάνουν και παπούτσια και ορίστε. Τέλεια. Πολύ πολύ καλή. Λοιπόν, αν σου έλεγα να διαλέξεις καριέρα στο εξωτερικό ως μοντέλο ή ως ηθοποιός, τι θα επέλεγες? Ναι, ηθοποιός. Η αλήθεια είναι, μου είχε κάνει την ερώτηση αυτή ο Μπράτης στο GNTM και μου είχε πει καριέρα Ζιζέλ ή Όσκαρ. Και του λέω, γιατί δεν μπορώ να κάνω πρώτα μια καριέρα τη Ζιζέλ και μετά να πάρω ένα Όσκαρ. Αλλά άμα είναι να επιλέξουμε, ηθοποιός. Ωραία, εσύ είδαμε, θα σε δούμε μάλιστα, και στην σειρά, guest στη σειρά του Αλφα, ο γιατρός. Σας λέω να μας μιλήσει γι' αυτό. Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Όταν έλαβα αυτή την πρόταση, πήγα, έκανα casting όπως κανονικά πρέπει, γιατί θέλω να είμαι ίση με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που κάνουν casting για κάποιο ρόλο και όχι επειδή υπάρχει ένα όνομα ή το οτιδήποτε να πάρω κατευθείαν τη δουλειά. Πάντα αυτή είναι η προσέγγισή μου. Από εκεί και πέρα τα γυρίσματα ήταν πάρα πολύ ευχάριστα. Υπήρχε ένα περιστατικό βέβαια, επειδή το επεισόδιο μου έχει να κάνει με εκτροχιασμό τρένου. Τα γυρίσματα γίνανε μετά το συμβάν που έγινε στα Τέμπη, λίγες μέρες μετά από αυτό το θλιβερό συμβάν. Οπότε επειδή ήταν τρεις μέρες ξεχωριστές γυρισμάτων, οι δύο προ και η μία μετά, αυτή η μέρα που κάναμε μετά τα Τέμπη ήταν λίγο ζόρικη, γιατί ήμασταν όλοι πολύ ψυχολογικά φορτισμένοι, ναι. Ακριβώς. Κατά τα άλλα, off the roll, όλη η διαδικασία ήταν πάρα πολύ όμορφη. Θα με δείτε σε μια... Βασικά δεν θα με αναγνωρίσετε, δεν θα κάνω spoiler, αλλά έχω καταστραφεί και όλο μου το είναι έχει καταστραφεί ως ηθοποιός εκεί πέρα, ως ρόλος. Αλλά από πάνω υπομονώ πάρα πολύ να τα δω, να ξέρετε. Τέλεια, και εμείς να πούμε να το δούμε, μην το χάσετε. Πότε θα προβληθεί κιόλας? Την Δευτέρα, 20 του μηνός, 20 Νοεμβρίου. Στην ώρα που προβάλλεται το επεισόδιο. Τέλεια. Θα ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. 20 Νοεμβρίου, τι άλλο θα σε δούμε στο Mad Walk 2023? Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, εύχομαι να κλείσουμε μια έτσι ωραία συνεργασία και να τιμήσω κι εγώ με την παρουσία μου αυτό το wow event, αυτό το μεγάλο ωραίο event, γιατί περνάμε όλοι ωραία εκεί πέρα, το ξέρουμε. Τέλεια. Είσαι ένα πολύ αγαπητό έτσι πρόσωπο σε όλους μας, και έχεις δοκιμάσει το ρόλο σου σαν παρουσιάστρια στους Θεσσαλονικούς και στο Glam Wars. Θα το ξαναέκανες? Θα το ξαναέκανα με μεγάλη χαρά και αγάπη, και τώρα που έχω πάρει και το πρώτο κολλάι, να το πω έτσι, θα το έκανα ακόμα καλύτερα. Glam Wars, κάτι τελείως ξεχωριστό, ξεκάθαρα παρουσιάστρια, ένα πλατό. Εμένα θυμάμαστε όλα τα χεράκια μου στο πρώτο επεισόδιο που πήγαιναν έτσι, αλλά είναι το άγχος. Περάσαμε πάρα πάρα πολύ όμορφα, ωραία κριτική επιτροπή, ωραία παιδιά, με κάποια παιδιά έχω κρατήσει και επαφή. Η θαλασσόλικη ιδέα από την άλλη, τελείως κάτια κόνσεπτ. Θάλασσα, ιστιοπλοϊκό, και ήμουν ουσιαστικά το τρίτο αγοράκι της παρέας, γιατί είχα και κοντό μαλλί, μην με βλέπεις φαμένη, ήμουν άβαυτη τελείως, ηλιοκαμένη, με μελανιές, γιατί κούναγε το πρώτο διάστημα, οπότε έβρισκα τα πατήματά μου. Αλλά περάσαμε τόσο όμορφα. Ό,τι βλακή έπρεπε να κάνουμε, ό,τι challenge, να βουτήξουμε στη θάλασσα, να σκαρφαλώσουμε πάνω, να πηδήξουμε από εκεί, γεια, εδώ είμαι. Οπότε θα τα ξανάκανα με πολύ αγάπη. Σούπερ. Θα πάμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε εδώ, με την Κάτια.
Επιστρέψαμε λοιπόν και στην παρέα μας έχουμε την Κάτια Ταραπάνκο. Είσαι έτοιμη να παίξουμε ένα παιχνίδι? Είμαι έτοιμη πάντα για παιχνίδια. Τέλεια. Θα γίνουμε λοιπόν κριτές και θα δούμε παρέα έτσι εμφανίσεις αγαπημένων celebrities και θα λέμε άμα είναι pass ή άμα είναι smash. Smash είναι το ότι... Το top. Τέλειο. Okay. Pass είναι ότι μπορείς να κάνεις και καλύτερα. Τέλεια. Για να ξεκινήσουμε. Σταματίνα λοιπόν Τσιμτσιλή. Μπάρμπι. Ναι. Μπάρμπι λίγο outfit, πολύ ωραία λουλούδια. Την έχω δει με πολύ πιο ωραία outfit, για να είμαι ειλικρινής, οπότε εδώ είμαι λίγο στο smash, αλλά θα πάω στο pass. Ναι, πιστεύω κι εγώ, σίγουρα εδώ πέρα δεν κρίνουμε ούτε το άτομο ούτε τη δουλειά της, πραγματικά, απλά ξέρεις, σχολιάζουμε το... Το λάθος που βλέπω, τουλάχιστον σαν πατρόν, είναι ότι της κάνει μεγάλες καμπύλες στο φόρεμα εδώ πέρα. Ίσως είναι η φωτογραφία, αλλά άμα ήταν λίγο πιο κολακευτικό, γιατί έχει τρομερό σώμα η Σταματίνα, θα ήταν πιστεύω σούπερ. Δεν νομίζω ότι είναι τύπου μπάρμπι φόρεμα. Τελείως μπάρμπι, τελείως, αλλά κάνει και το τσουκ εδώ, αυτή τη γωνίτσα στα πλευράκια, άμα το δεις, και μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ναι. Όχι, ούτε και για μένα είναι πας, δεν έχουμε κάποια έτσι ενδιαφέρουσα στιλιστική πρόταση. Πάμε λοιπόν με ανδρομάχη. Total black. Φόρεμα είναι, συνελάκι. Είναι χακί είναι. Α, το χακί. Δεν θα είναι πολύ. Φόρεμα μακρύ με έξω αυτή την καταπληκτική κοιλιά. Okay, εντάξει. Ωραίο. Τονίζει το σώμα της. Smash τα έλεγα. Ευχάριστο χαμόγελο. Τα παπούτσια ίσως θα τα έλεγα σε κάτι, εφόσον είναι λαδί το χρώμα, σε κάποια πιο καφέ απόχρωση, όχι αυτό το άσπρο. Για σημαίνει ότι το κάνει τελείως total black and white και ξαφνικά βλέπεις ένα χακί. Ναι, εγώ θα πω ένα pass. Γενικά είμαι πιο αυστηρή. Εγώ τι είπα, smash. Ναι, τι smash. Pass. Εντάξει, θα ένα pass smash λοιπόν για την ανδρομάχη. Κάτι ενδιάμεσο. Ναι, δεν το έχει κάνει accessorized. Εντάξει. Σοφία. Σοφία. Άμα ρίξουμε τώρα pass, πιστεύω θα έρθει να μας βρει, να ξέρεις, οπότε πρόσεχε. Κοίτα, η Σοφία γενικά την ακολουθώ και στο Instagram, έχει τρομερό στυλ, αν και σίγουρα τα ρούχα της τα φοράει μόνο αυτή, γιατί είναι περσόνα, δεν βγαίνεις έτσι έξω αντικειμενικά, εκτός αν είναι για κάποια δουλειά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το έχει δέσει και πολύ ωραία και με τον χώρο. Θα πατήσω σμάς εδώ, σίγουρα. Κι εγώ συμφωνώ και μ' αρέσει και τα μαλλιά, μ' αρέσει η πόζα και μ' αρέσει όλο αυτό το ότι είναι περσόνα και ότι... Ναι, το υποστηρίζει 100%. Και είναι denim μπότες, πάρα πολύ τάση φέτος. Αυτό βλέπω, ακριβώς. Άμα δεν ήταν η Σοφία μες στη τάση, ποιος θα ήταν, πολύ σωστά. Οπότε σμάς. Πινελόπη Πλάκα, τι όμορφη γυναίκα που είναι. Πολύ όμορφη, πολύ ωραία μπούκλα. Okay. Basic θα έλεγα. Δεν μπορώ να πω ότι κάτι super duper wow. Μου θυμίζει λίγο αυτό το πουλοβεράκι από πάνω. Δεν έχει έρθει φθινόπωρο αν δεν έχει βάλει γλυφαδιώτη πουλοβεράκι στους ώμους του. Όπα. Οπότε, έλα, είναι ένα παλιόρυτο αυτό, το λένε όλοι. But it's like a pass. Και όμως, ναι, δεν είναι, δεν έχουμε κάποια πρόταση. Τελευταία, Φύση Κορδά, η απόλυτη γυναίκα. Η απόλυτη γυναίκα, Θεέ μου, σμάς. Πού είναι το κουμπί να το πατήσω. Γενικά την θαυμάζω, έχει τρομερό στυλ, όλη η ομάδα της είναι ενδυματολογική, είναι σούπερ. Ό,τι επιλέγει, επειδή δουλεύουμε για ένα ίδιο brand και κάνουμε φωτογραφίσεις για το Instagram, πάντα τυχαίνει να παίρνουμε τα ίδια κομμάτια χωρίς προφανώς να συνεννοούμαστε και βλέπω τα post τα δικά της και λέω πω, έχω το ίδιο να φωτογραφίσω τώρα γιατί... ή το αντίστροφο, εγώ πρώτη και μετά ανεβάζει κάτι αντίστοιχο και η Faye. Ζημάς, αγαπάμε. Κι εγώ συμφωνώ και το μαύρο, τι ωραίο, τι σώμα, τι... Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα που μας θύμισες με την παρουσία σου. Χαρά μου, εύχομαι με το καλό να πάνε όλα καλά σε οτιδήποτε κάνουμε. Υγεία σε όλους, να είμαστε χαρούμενοι και να υπάρχει έτσι σεβασμός και αγάπη μεταξύ μας. Μπράβο, μπράβο. Και καλή επιτυχία. Thank you. Θα σκίσει σίγουρα και ανυπομονούμε να σε δούμε γενικά. Yes. Λοιπόν, έφτασε το τέλος του αυτό το επεισόδιο. Παρ' όλα αυτά, θα το ξαναπούμε αύριο στις 7 για να μιλήσουμε για hot fashion trends, για beauty tips και να έχουμε καλεσμένους. Έκπληξη. Είμαι η Σέμπλε και σας φιλώ γλυκά.